πρώτη φορά που παίρνω τρία βραβεία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μπήκε στη διαδικασία να συμμετάσχει ψηφίζοντας. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Το Βλάση Κόντρα στον Ολυμπιακό, που είχε πετύχει ένα πολύ όμορφο κρούς και που ουσιαστικά έβαλε τη σκέψη όλων των ομάδων ότι αυτή η ομάδα αυτή μπορεί να χτυπήσει τον τίτλο. Μετά από μια διακοπή κιόλας, μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία εδώ πάνω. Πιστεύουν και οι ίδιοι πιο πολύ, ενισχύθηκε και η ομάδα, πρέπει να το πιστεύει ο κόσμος λίγο. Πράγματι αυτό το πιστεύουμε, είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι λάθος να σκεφτόμαστε αυτό το παιχνίδι της μεθεπόμενης Κυριακής. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με μια πολύ δύσκολη ομάδα στην έδρα μας αύριο και είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούμε σε αυτό, να ξέρουμε ότι κάθε πράγμα έρχεται στον καιρό του, ότι πρέπει να συγκεντρωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι, γιατί βλέποντας τόσο καιρό κάθε παιχνίδι ξεχωριστά φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Και επίσης να ξέρουμε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, γιατί μέσα από πολύ σκληρή δουλειά φτάσαμε και σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Η ομάδα ενισχύθηκε με δύο παίκτες που ενδεχομένως να τους ξέρει, γιατί να τους σχολιάσει κιόλας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες, με πολύ μεγάλη ποιότητα. Βλέπω ότι σε κάθε προπόνηση προσπαθούν να αφομοιωθούν με την ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Έχουν πάρα πολύ όρεξη να παίξουν ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πιέσουμε την κατάσταση για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, να περάσουμε πρώτοι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτοί οι δύο παίκτες, τι στοιχεία προσθέτουν στην ομάδα, που ενδεχομένως δεν τα έχει μέχρι τώρα. Σίγουρα είναι δύο παίκτες με τεράστια εμπειρία. Δύο επαγγελματίες με κεφαλαία γράμματα, θα μπορούσα να πω, οι οποίοι αυτό που θα δώσουν κυρίως σε εμάς είναι γνώση, αντοχή στην πίεση, τέτοια πράγματα. Τώρα για κάποια διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε δύο πολύ μεγάλους παίκτες, πολύ έμπειρους παίκτες και επαγγελματίες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Μπορώ να πω ότι σίγουρα αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ο τρόπος με τον οποίο με υποδέχθηκε η ομάδα και το διοικητικό προσωπικό και οι συμπαίκτες μου. Ήταν πράγματι δύσκολο για μένα στην αρχή να μην μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα, αλλά ήταν σαν να μην υπάρχει αυτό γιατί ο καθένας προσπαθούσε να με βοηθήσει, να με ακούσει, να μιλήσουμε. Οπότε ένιωσα πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά και με τα παιχνίδια, άρχισαν να μου βγαίνουν στην αρχή, οπότε και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Και το θέμα είναι να πάνε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται, να ανεβάσουμε την ομάδα επίπεδο παραπάνω και